Πάμε όλα αυτά τα ωραία να τα συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της κυβέρνησης. Γεια σας κύριε Κοντογιώργη. Γεια σας κύριε Πολύζο, καλό μεσημέρι στους. Καλό μεσημέρι. Και χρόνια πολλά, δεν ήταν τόσο μακριά η γιορτή σας, έτσι μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Συζητούσαμε πριν με τον συνάδελφο, γιατί προφανώς ακούσατε το φινάλε της κουβέντας μας, ότι με αφορμή την παραλαβή ενός ακόμα F-16 Viper σήμερα στην Τανάγρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε απάντηση σε αυτά τα εξωφρενικά που ακούμε από την κορυφή μέχρι τη βάση της τουρκικής ηγεσίας. Αλλά λέγαμε πως όλο αυτό προφανώς θα μας πάει, γιατί έχουμε σχεδόν μια ταυτόχρονη πορεία προς τις εκλογές μέχρι τότε. Είτε το κεφαλαιοποιεί στην κοινωνία του Ερντοάν, είτε όχι. Άρα τι θα κάνουμε, θα πρέπει να τρέχετε και να λέτε αυτά, να τρέχετε τα θέματα ενώ και να λέτε αυτά που έχετε να πείτε, αλλά την ίδια στιγμή να δείχνουμε ότι δεν φοβόμαστε στο τρίξιμο των τουρκικών δοντιών. Εμείς θα κάνουμε, κύριε Πολύζο, αυτό το οποίο κάναμε από την πρώτη στιγμή που αναλαμβάναμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή ουσιαστικά να ενισχύσουμε τον διαμορφωτικό ρόλο της χώρας στο διεθνές γίγνεσθε, να ενισχύσουμε την άμυνά μας, να αναπτύξουμε μια πολυμερή διπλωματία, να ενημερώσουμε με στέρεο, θα έλεγα, τρόπο για τις δικές μας θέσεις και βέβαια να αναπτύξουμε και να διευρύνουμε τις συμμαχίες μας. Όλα όσα έχουν γίνει αυτά τα 3,5 χρόνια και επειδή προέκυψε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, νομίζω ότι έχουν θεμελιώσει ακόμα περισσότερο τις εθνικές μας θέσεις και ταυτόχρονα μέσα από τα εξοπλιστικά προγράμματα με τα οποία έρχεται και μια ανανέωση, θα έλεγα, των ενόπλων δυνάμεων που χρειαζόταν τα τελευταία. Λέτε και για τα Ραφάλ που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός για το τέλος του 2023 και πάει λέγοντας. Μιλάει για όλο το πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος που έχει ανακοινωθεί και υλοποιείται και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ και για πολλές άλλες αμυντικές δαπάνες που γίνεται, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη χώρα, γιατί έχουμε αυτούς τους γείτονες που έχουμε. Πρέπει να είμαστε ανά πάσα ώρα έτοιμοι και στιγμή. Και προφανώς όμως δεν φοβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια και κυρίως χρησιμοποιούμε, και αυτή είναι η λογική μας, το διεθνές δίκαιο, τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τη διεθνή διπλωματία, και έτσι θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στον απόϊχο, γιατί και εκεί είχαμε αναφορά από τον Πρωθυπουργό σήμερα των χθεσινών ανακοινώσεων. Ο Πρωθυπουργός στην αναφορά του για τους δύο πυλώνες είπε ότι ο ένας πυλώνας είναι η αναπτυξιακή τροχιά που επιστρέφει ως δίκαιο μέρισμα στον πολίτη. Αυτό τώρα προέκυψε. Ακούγα χθες βράδυ, γύρισα πολύ αργά από εξωτερικό και στο ραδιόφωνο ακούγα, ξέρετε, που βγαίνουν αυτοί οι ξενύχτιδες και συνομιλούν με τους καλούς συναδέλφους που ακούν τα πιο ωραία και τα πιο απίθανα, και λέει, καλά, όλοι ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι μπορούν να δώσουν όταν πλησιάζουν εκλογές και δεν μπορούν να το δώσουν 2 χρόνια ή 3 πριν. Τι απαντάτε σε ένα τέτοιο επιχείρημα? Δεν νομίζω ότι αυτό δεν ίσχυε πριν. Η κυβέρνηση έχει σταθερή γραμμή και παρά τις κρίσεις που ενέκυψαν συνέχισε την πολιτική της. Ποια ήταν αυτή? Μειώνουμε τους φόρους και ενισχύουμε το εισόδημα, δημιουργούμε αναπτυξιακή προοπτική και με μεταρρυθμίσεις, αυξάνουμε τις επενδύσεις. Σας υπενθυμίζω, 21-22 χρονιές ρεκόρ για επενδύσεις και εξαγωγές. Το 2021 8,5% ανάπτυξη, το 2022 θα είναι σίγουρα πάνω από 5,5%. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες στην οικονομία που ήρθαν από εξωγενείς κρίσεις, πληθωρισμός, πόλεμος, ενεργειακή κρίση, αλλά βλέπουμε ότι στο κομμάτι της ενέργειας εξομαλύνονται. Ωραία. Να σταθούμε λίγο εδώ. Γιατί η μείωση της φορολογίας δεν είναι μόνο ο συντελεστής φορολόγησης του εισοδήματος ενός ανθρώπου, μιας εταιρείας και γιατί πάλι δεν είναι σημαντικό αυτό? Όχι, όχι, λέω, δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ήμουν προσεκτικός στη διατύπωση. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν λοιπόν γινόταν αυτή η συζήτηση, που μην την δείτε μια συζήτηση που την προκαλούσε η αντιπολίτευση στο σύνολό της. Δηλαδή το έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί βλέπουμε πάλι να πλησιάζουν στο 2 οι τιμές των καυσίμων. Για τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ. Εσείς είναι θέματα που λέτε δεν τα ανοίγουμε καν για να τα συζητήσουμε. Θα μείνουν ως... Κύριε Πολύζο, έχουμε υποχρέωση πολιτικές δυνάμεις να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο. Και ο κόσμος βέβαια να καταλαβαίνει τι γίνεται, οι συμπολίτες μας, και να αποφασίζουν βέβαια όταν έρθουν οι εκλογές. Αλλά αφήνω τις εκλογές στην άκρη.
Τι λέμε, για τους άμεσους φόρους προχωρήσαμε σε αυτές τις μειώσεις είναι γνωστή. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπως τον έμφυα περισσότερο από όσο είχαμε προεκλογικά παρά τις δυσκολίες. Δεν κάναμε ληστικές χωροεπιδρομές, δεν αυξήσαμε ασφαλιστικές εισφορές. Σας υπενθυμίζω ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ για ασφαλιστικές και για φορολογικά και ασφαλιστικές εισφορές πλήρωνε περίπου το 60% μπορεί και παραπάνω του διαθέσιμου εισοδήματός του. Πάμε τώρα στο σήμερα. Μόνο εμείς ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Και για τους έμεσους φόρους τι λέμε, πέραν του ότι τους έχουμε μειώσει σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, ταξίδια, μεταφορές, εστίαση και ούτω καθεξής και διατηρούνται, λέμε ότι αυτά τα έσοδα που είναι απολύτως σημαντικά για, για τα δημόσια οικονομικά μας και με αυτά στηρίζουμε κοινωνικές και άλλες πολιτικές, δεν μπορούν να λείψουν από το Δημόσιο Ταμείο. Και όσοι λένε ότι μπορούν να λείψουν, πρώτον θα πρέπει να μας πούνε πώς αναπληρωθούν και δεν μας έχουν πει μέχρι τώρα. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που λέμε ποιο είναι, δημιουργούμε μέρισμα ανάπτυξης και προχωράμε και σαν αναδιανομή. Δηλαδή, αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας, όπως είναι το Market Pass που θα λειτουργεί σε λίγες μέρες, από πού προήλθαν? Προήλθαν από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Και αυτά διανέμουμε, 700 εκατομμύρια. Πώς αντιμετωπίσαμε την ενεργειακή κρίση? Κάναμε έναν μηχανισμό, και το λέω και έτσι όπως είναι η πραγματικότητα, κύριε Πολύζο, που είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Επιδοτήθηκαν σωστά οι λογαριασμοί του ρεύματος. Αυτή τη στιγμή έχει εξομαλυνθεί αρκετά το πρόβλημα. Επομένως, νομίζω ότι έτσι προχωράμε. Όσοι υπόσχονται πράγματα ή ακολουθούν λογικές του παρελθόντος, θα πρέπει να πούν και να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό πού θα τα βρουν αυτά. Εμείς κάνουμε πολιτικές οι οποίες είναι κοστολογημένες για προσωρινές και έκτακτες καταστάσεις, όπως είναι ο υψηλός πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση. Παίρνουμε προσωρινά μέτρα, γιατί όσοι λένε ότι μπορούν να πάρουν μόνιμα μέτρα, αντιλαμβάνονται ότι μετά δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω. Επομένως, θα πρέπει να μας βρουν πού θα βρουν τα χρήματα, όταν θα πρέπει ταυτόχρονα και να ενισχύσουμε το εισόδημα, αλλά και να έχουμε μια δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί έχουμε για τα επόμενα χρόνια το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος και την επενδυτική βαθμίδα, που για να το πω με απλά λόγια, κύριε Πολύζο, τι σημαίνει αυτό? Δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Δεν δανειζόμαστε περισσότερο και αν χρειαστεί να δανειστούμε, πρέπει να το κάνουμε με χαμηλό κόστος. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται, αυτή είναι η απάντηση και θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι, όπου τόσο καιρό δεν έχουν διαμορφώσει έναν προγραμματικό λόγο, να μας πούνε πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά τα οποία λένε και να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μάλιστα. Άρα εσείς θα καταλαβαίνω ότι θα παίξετε μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών, είτε έχουμε μια είτε δύο αναμετρήσεις, αυτό που εσείς θεωρείτε συγκριτικό πλεονέκτημα. Να συγκριθεί δηλαδή ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, κύριε Πολύζο, είναι ότι προφανώς ένα από τα κριτήρια της επιλογής της ψήφου είναι η σύγκριση δύο κυβερνήσεων. Γιατί είμαστε σε μια ιστορική και χρονική συγκυρία που έχουμε 15-19 ΣΥΡΙΖΑ, όπου ξαναζητάει την ψήφο με τον ίδιο υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και έχουμε 19-23 Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου ζητά και επιδιώκει και επιθυμούμε να ανανεωθεί η λαϊκή εντολή. Προφανώς η σύγκριση θα γίνει σε διάφορους τομείς. Στα οικονομικά, στα κοινωνικά, στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τις διπλές μεταβάσεις. Οι πολίτες θα αξιολογήσουν και αυτά που τους απασχολούν περισσότερο και θεωρούν για εκείνους σημαντικά. Όμως, εκεί το οποίο θα κριθεί είναι και τι λέμε για την επόμενη μέρα. Πώς προχωράμε σε όλα τα ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής και δίκαιης ανάπτυξης, πώς προχωράμε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, όλα αυτά που απασχολούν τους πολίτες, τη δημόσια δίκαιη και ούτω καθεξής. Εμείς σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες θα παρουσιάσουμε και τον προγραμματικό μας λόγο σε όλα αυτά τα πεδία. Προφανώς κάποιες πολιτικές είναι ήδη γνωστές, γιατί είναι συνεχιζόμενες, μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει στην παιδεία, πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε στην υγεία, μεταρρυθμίσεις που προχωράνε στη δικαιοσύνη και το καθεξής. Αυτά θα τα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό και ευελπιστώ ότι, κύριε Πολύζο, το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις για να έχουν να συγκρίνουν αυτά. Δηλαδή το λόγο για το μέλλον, αυτά που μας πηγαίνουν μπροστά, για να επιλέξουν και οι πολίτες ποιος θέλει να ηγηθεί το κοινό μας μέλλον. Θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε έναν υπαινιγμό που μόλις κάνατε. Είπατε με τον ίδιο ηγέτη, με το 31,5% έπρεπε να τον αλλάξουν τον ηγέτη τους στον ΣΥΡΙΖΑ, ή το λέτε με την έννοια ότι τον δοκιμάσαμε, τον είδαμε? Όχι, δοκιμάσαμε και είδαμε. Γνωρίσαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, αυτό είναι. Όχι ότι έπρεπε να αποδοκιμαστεί για το ποσοστό που είχε το 19, το καλοκαίρι του 19. Κύριε Πολύζο, σε αντίθεση με το αστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα συγκομματικά των υπολείπων κομμάτων. Όμως, όταν αυτά αποτελούν, θα έλεγα, κυβερνητική πρόταση για το μέλλον της χώρας, προφανώς και θα σχολιάσουμε και θα πούμε και τις απόψεις μας. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό,τι είναι να κάνει, έχει κάνει τις επιλογές του και προφανώς και την επομένη των εκλογών θα κάνει και άλλες επιλογές. Μάλιστα. Λοιπόν,
Είπατε ότι θα ξεδιπλώνουμε όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές το πρόγραμμα. Καλά, φαντάζομαι ότι όλοι θα νιώθουν φίλοι σας, θα νιώθουν έμπιστοι. Θα δέχεστε SMS, τηλεφωνήματα, να τους εξομολογηθείτε το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Κάποιοι θα σας βασανίζουν που μπορεί να είναι πράγματι πιο κοντά. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την παγίδα γιατί ξέρω ότι δεν θα λάβω απάντηση. Αλλά βλέπω ότι ξεκινάτε, να τώρα μεθαύριο η μισή κυβέρνηση πηγαίνει στην Κρήτη και όχι τυχαία στο Ηράκλειο, συνοδεύεται από τόσους υπουργούς ο Πρωθυπουργός, που είναι το κάστρο Ανδρουλάκη. Γι' αυτό συνοδεύεται από τόσους υπουργούς, με την έννοια ότι δεν ήταν ποτέ μια προνομιακή για τη δεξιά παράταξη περιοχή, δεν ήταν πρωτιές αυτές που κατέγραφε στην περιοχή και τώρα, όπως είπα, να κάνουμε γρήγορα την αλλαγή. Βοηθήστε με λοιπόν. Και τώρα, όπως είπαμε, έρχεται και αυτή η ιστορία ότι θα πάει ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς στο κάστρο Ανδρουλάκη. Για έλατε. Κοιτάξτε, όπως πήγαμε στην Κρήτη, όπως θα πάμε στην Κρήτη, κύριε Πολύζο, θα έρθουμε και στη Θεσσαλία σε λίγες εβδομάδες και έχουμε πάει ήδη σε άλλες τρεις περιφέρειες της χώρας. Δεν έχει να κάνει με αυτό που αναφέρεται για το κάστρο, όπως λέτε, Ανδρουλάκη, και θα δούμε τελικά τι είναι ο κάστρο θα είναι και ποιοι θα είναι οι εκλογικοί συσχετισμοί. Αυτό το οποίο κάνουμε. Α, το βάζετε και ως στοίχημα δηλαδή. Όχι, δεν βάζω στοιχήματα. Εγώ θεωρώ ότι και οι πολίτες της Κρήτης θα αναγνωρίσουν τη δουλειά που έχει γίνει και αυτή η δουλειά, όπως κάναμε σε όλες τις περιφέρειες, θα παρουσιαστεί όχι μόνο απολογιστικά τι έγινε 4 χρόνια για την περιοχή, αλλά και ποια είναι η προοπτική της μέχρι το 2030. Αυτό το οποίο κάνουμε σε κάθε περιφέρεια, κύριε Πολύζο, είναι να παρουσιάζουμε ένα σοβαρό, μελετημένο, κοστολογημένο και όριμο αναπτυξιακό σχέδιο για κάθε περιφέρεια της χώρας. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Αν κάποιος για κάποιο λόγο μένει πιο πίσω, για διάφορους λόγους πρέπει να ενισχύσουμε. Επομένως, η δουλειά την οποία κάνουμε και αυτή που θα παρουσιάσουμε στην Κρήτη είναι απολογιστικά βέβαια, αλλά και προγραμματικά τι σχεδιάζουμε για την επόμενη περίοδο. Σας λέω όμως και πάλι, αυτό αφορά την Κρήτη και όλες τις περιφέρειες. Οι πολίτες θα κρίνουν και με τοπικά χαρακτηριστικά τι έγινε στην περιοχή τους, αλλά βέβαια θα κρίνουν και με τη βάση τις ευρύτερες εθνικές πολιτικές. Μας δώσατε εν τη ρήμη του λόγου σας και μια είδηση για τη Θεσσαλία, διότι ξέρετε ότι όλοι περίμεναν ότι αυτή την περίοδο, μέχρι το τέλος εν πάση περιπτώσει του μήνα, θα γίνει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Είπατε στις επόμενες εβδομάδες, άρα να περιμένουμε το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη μέσα στον Φεβρουάριο, ή θα πάει λίγο αργότερα? Εντάξει, από τον πρόχειρο σχεδιασμό που μπορεί να υπάρχει στο Μαξίμου. Επειδή επεξεργαζόμαστε και δουλεύουμε τα σχέδια για όλες τις περιφέρειες, σκοπός μας είναι να επισκεφθούμε κατά το δυνατόν περισσότερες. Η Θεσσαλία σίγουρα έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί έχουν γίνει σημαντικά βήματα, άλματα θα έλεγα, ανάπτυξη στα τελευταία χρόνια. Έχει σημαντικές προοπτικές. Έχει μια περιφερειακή αρχή και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Αγοραστός, έχει κάνει μια πολύ και εξαιρετική δουλειά εκεί στην περιφέρεια. Επομένως, όπως δουλεύουμε με τις όλες τις περιφέρειες, δουλεύουμε και για τη Θεσσαλία και ευελπιστούμε, ναι, ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε εκεί για να σας δούμε και από κοντά, κύριε Πολύζο. Και λυπάμαι που δεν ήμουν εκεί μαζί σας σήμερα. Ευχαριστούμε, κύριε Κωτογιώργη. Να είστε καλά. Καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Γεια σας.